Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το θέμα μας σήμερα, όπως βλέπετε και στον τίτλο, είναι αποσκευές από το παρελθόν. Και θα ξεκινήσω, προτού διαβάσω το mail που μου στείλε ο φίλος, με μία διαπίστωση που είχε γράψει στο τέλος του email του. Οι αναμνήσεις από το παρελθόν δεν επηρεάζουν το παρόν μας και το μέλλον. Οι αποσκευές όμως το κάνουν, δηλαδή τα βάρη από το παρελθόν. Αποσκευές από το παρελθόν. Αγαπημένη μου Θέκλα, γεια σου. Χαίρετε. Ο Εννικός είναι λίγο της οικειότητας και ελπίζω να είναι εντάξει. Βεβαίως είναι εντάξει. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά από τα βίντεο σου και συνεχίζω να τα παρακολουθώ. Έχω ξεκινήσει και το βιβλίο «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος» και έχω ταυτιστεί τόσο πολύ μέσα από αυτά που γράφεις. Ο τίτλος στο μήνυμα που σου στέλνω είναι «Αποσκευές από το παρελθόν και αναμνήσεις». Θα χαρώ να το δω σε ένα vlog. Είμαι 37 χρονών και είμαι ένας ομοφυλόφιλος άνδρας με μία απορία φυσιολογική στην ερωτική μου ζωή. Πάντα ήμουν σχεσάκιας και έκανα σχέσεις. Δυστυχώς, όλες οι σχέσεις τις οποίες υπήρξα ήμουν αμενάρκησους, join the club, και κατέληγαν να είναι χειριστικοί και εγώ συνεξαρτώμενος. Ευτυχώς έχω δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό μου, με ψυχοθεραπεία, και πλέον ξέρω τι ακριβώς θέλω στη ζωή μου και τι αναζητώ. Η τελευταία μου σχέση ήταν 6 χρόνια με έναν άνθρωπο, ο οποίος αποδείχθηκε και αυτός νάρκισσος και απόλυτα χειριστικός απέναντί μου. Τον ανεχόμουν μέχρι που βρήκε κάποιον άλλον, με χώρισε, έτσι κάνουν οι νάρκισσοι. Ή θα τους χωρίσεις εσύ όταν ξυπνήσεις και θα σε καταδιώκουν μετά, ή θα βρουν κάποιον άλλον και θα σε χωρίσουν αυτοί. Μου κόστησε πολύ και το ξεπέρασα σε 5 μήνες λόγω της δουλειάς που έχω κάνει με την ψυχοθεραπεία. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι για μένα τελείωσε σαν άνθρωπος. Εννοείται ότι τελειώνουν σαν άνθρωποι για εμάς οι νάρκισσοι που πέρασαν από τη ζωή μας. Εννοείται. Όλοι έχουν δικαίωμα να φύγουν από μια σχέση αν δεν θέλουν να είναι πλέον εκεί, μα το σημαντικό είναι να το πούνε και να είναι ειλικρινείς. Συμφωνώ μαζί σου. Τώρα έρχομαι στο θέμα. Όταν έφτασε λοιπόν η μέρα που είπα ότι τελείωσα τους ανθρώπους για μένα, το ξεπέρασα, τελείωσε αυτός ο άνθρωπος για μένα, νομίζω μιλούσες φίλοι, μιλούσες και έγραφε το... έκανες διχτέτη στο τηλέφωνο σου και έγραφε, γιατί κάποιες λέξεις είναι λίγο περίεργες. Όταν έφτασε λοιπόν η μέρα που είπα ότι τελείωσε αυτός ο άνθρωπος για μένα, το ξεπέρασα και θέλω να πω τη ζωή μου μπροστά, μετά από λίγες μέρες με ένα μαγικό τρόπο γνώρισα ένα παιδί. Αυτοί οι μαγικοί τρόποι με τρομάζουν εμένα, Αμέσως φάνηκε ότι υπήρχε πολύ έντονη χημεία μεταξύ μας, εγκεφαλική, και από τις κουβέντες που είχαμε καταλάβαμε ή θεωρήσαμε ότι είχαμε αρκετά κοινά. Μιλούσαμε μια εβδομάδα στο Viber, καθώς τον είχα γνωρίσει από μια εφαρμογή, και μετά βγήκαμε έξω. Στο πρώτο ραντεβού όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Συζητούσαμε γενικώς, γελούσαμε, έχουμε πολλά κοινά πράγματα, όπως οι πεζοπορίες μας. Όπως οι πεζοπορίες, μας αρέσουν οι περιπέτειες, μας αρέσει να ανεβαίνουμε και να κατεβαίνουμε βουνά, όμως είδα μία κόκκινη σημαία. Πρώτον, ήταν μπλεγμένο στο κεφάλι του, εάν ήταν gay ή bi, καθώς είχε μία μακροχρόνια σχέση μαζί με μια κοπέλα, όπου είχαν χωρίσει εδώ και 5 χρόνια. Το έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, ότι αν κάποιος άνθρωπος είναι σίγουρος για τον ερωτικό του προσανατολισμό, ταλαιπωρείται όταν μπλέκει με ανθρώπους που δεν είναι σίγουροι για τον ερωτικό τους προσανατολισμό. Μετά είχε κάνει μία σχέση, η οποία κράτησε 4 χρόνια και είχαν χωρίσει 2 μήνες πριν. Πολύ νωρίς, Μετά στους 2 μήνες, μόλις χωρίσεις από μια σχέση 4 ετών, δεν είναι εύκολο να ξεμπερδέψεις. Το ρώτησα πράγματα, το ρώτησα αν είχε ξεπεράσει την τελευταία του σχέση, μου είπε ότι δεν υπάρχει πλέον ερωτική σύνδεση μεταξύ τους. Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, είπα ας το δοκιμάσουμε μία επιφύλαξη. Για να μην στα πολύ λόγω, βρεθήκαμε ξανά, κοιμηθήκαμε μαζί στο ίδιο κρεβάτι χωρίς να ολοκληρώσουμε σεξουαλικά, απλώς με πήρε στην αγκαλιά του και κοιμηθήκαμε μαζί. Γενικά ήταν πολύ γλυκός, πολύ φροντιστικός και περιποιητικός, μαγείρεψε να φάμε, το πρωί έφτιαξα πρωινό, με κοίταζε και χαμογελούσε. Βρεθήκαμε άλλες 2 φορές, κάναμε και μία πεζοπορία μαζί, στην οποία φαινόταν ότι υπήρχε ερωτική έλξη. Αξίζει να συζητάμε γενικά και γενικώς για τη ζωή μας και τα παιδικά μας χρόνια, και λέγαμε ότι θα μάθουμε ο ένας για τον άλλο πράγματα σιγά σιγά. Οπότε όλο αυτό μου έδωσε το πράσινο φως να σκεφτώ την αρχή μιας γνωριμίας. Το αποτέλεσμα.
Μια μέρα λοιπόν ξαφνικά, εκεί όπου υπήρχε επικοινωνία, η οποία βέβαια πάντα από δική του μεριά ήταν ελαφρώς πιο μαγκωμένη, λίγο πιο μαγκωμένη, π.χ. πιο πολύ έστελνα εγώ μηνύματα παρά εκείνος, το έχουμε πει τις τελευταίες μέρες αυτό για την όρεξη και τη διάθεση που είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να έχουν και οι δυο την ίδια όρεξη και την ίδια διάθεση για να γνωριστούν. Χάθηκε για αρκετές ώρες, κάτι το οποίο δεν το είχε ξανακάνει, όταν του έστελνα μηνύματα πάντα απαντούσε. Εμφανίστηκε μετά από αυτές τις ώρες και μου απάντησε γράφοντάς μου ότι έμαθε κάτι το οποίο τον ισοπαίδωσε ψυχολογικά και ότι χρειάζεται χρόνο να ισορροπήσει. Εγώ βέβαια το απάντησα ότι να πάρει το χρόνο του και όταν ισορροπήσει να μου στείλει να τα πούμε. Εμένα μου έλεγε κάποιος στην αρχή μιας γνωριμίας ότι συνέβηκε κάτι που τον έχει ισορροπήσει, που τον έχει ισοπεδώσει και θέλει να πάρει το χρόνο του για να ισορροπήσει και μετά να επικοινωνήσει, θα του έλεγα ισορρόπησε, αλλά εμένα μην με ξαναπάρεις, γιατί μετά που έχετε βρεθεί τόσες φορές, μετά που έχετε κοιμηθεί αγκαλιά, μετά που έχετε κάνει πεζοπορίες, μετά που έχετε μιλήσει για όλα, αν δεν νιώθει άνετα να σου μιλήσει για αυτό που του συμβαίνει και να το μοιραστεί μαζί σου και θέλει να πάρει το χρόνο μόνος του να ισορροπήσει και μετά, κάτι ύποπτο μυρίζει εδώ πέρα, κατά τη γνώμη μου πάντα. Πέρασαν αρκετές μέρες, γύρω στις 10. Σε αυτό το σημείο είμαι σίγουρη ότι μιλάς στο κινητό σου και γράφει. Γιατί εκεί που είναι 10 για τις μέρες, γράφει 10 ώρα. Το προσέχετε αυτό, όταν μιλάτε στο κινητό σας και γράφει, κάνει λάθη και μετά δυσκολεύεται αυτός που διαβάζει το κείμενο να καταλάβει τι ακριβώς εννοείται. Πέρασαν αρκετές μέρες, γύρω στις 10, και τώρα πάω στην αρχή, εκεί που έγραψες ότι είμαι 37 χρονών, είμαι ένας ομοφυλόφιλος άντρας με μια απορία φυσιολογική στην ερωτική μου ζωή. Νομίζω ότι ήταν με μια πορεία φυσιολογική στην ερωτική μου ζωή που θέλεις να γράψεις. Όχι απορία, αλλά μιλούσες στο κινητό και έγραψε απορία, αντιπορία. Γιατί άμα το διαβάσω όλο μαζί, λέει είμαι 37 χρονών και είμαι ένας ομοφυλόφιλος άντρας με μια πορεία φυσιολογική στην ερωτική μου ζωή. Πάντα ήμουν σχεσάκιας και έκανα σχέσεις. Άρα δεν είναι απορία που έγραψες, είναι πορεία που θέλεις να γράψεις. Είδες, σε κατάλαβα εγώ τι μιλούσες στο κινητό σου και έγραφες. Μερικές φορές κόβει το μυαλό μου. Λοιπόν, πέρασαν αρκετές μέρες, γύρω στις 10, και τελικά εμφανίστηκε και μιλήσαμε από το τηλέφωνο και ήθελε να μου εξηγήσει κάποια πράγματα. Ναι, να κάνει 10 μέρες να εξαφανιστεί, να μην εμφανιστεί ξανά. Να σταματήσουμε να τους τρέχουμε εξωπίσω. Άντε. Αυτό που έμαθε ήταν ότι η κοπέλα που είχε σχέση μαζί της μακροχρόνια έκανε ένα παιδί, προφανώς με κάποιον άλλον, και αυτό τον επηρέασε πάρα πολύ ψυχολογικά. Και δεύτερον, συνάντησε μετά από λίγες μέρες τυχαία τον πρώην του και απλώς λέει κάνανε μία κουβέντα και είπαν τα νέα τους, τίποτα περισσότερο, και εμείς δεν πιστέψαμε. Μου είπε ότι όλο αυτό που περάσαμε ήταν όμορφο, αλλά δεν μπορείς να μου δώσεις αυτά που θέλω, μία σχέση για παράδειγμα. Και ότι δεν μπορεί να μου δώσει αυτά που θέλω, μια σχέση για παράδειγμα. Και ότι για μένα θα είναι άδικο να μπούμε σε μια άνηση σχέση, γιατί εγώ θα είμαι υπό. Δεν είναι έτοιμος να μπει ξανά σε κάποια σχέση και θέλει να μείνει μόνος του, απολαμβάνει τη μοναχικότητά του. Σου έλεγα εγώ τι απολαμβάνει εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων. Ως εδώ καλά, σεβαστό από εμένα, αν και με μπέρδεψε, γιατί ο τρόπος που με προσέγγισε μου έδειξε ότι θέλει κάποια γνωριμία και όχι σεξ ή απλώς φλερτ. Μετά μου ζήτησε να μείνουμε φίλοι για να κάνουμε μαζί πεζοπορίες και διάφορες περιπέτειες. Το ρώτησα, με βλέπεις φιλικά ή απλώς δεν είναι το σωστό timing για να μπορέσεις να δώσεις πράγματα. Μου είπε το δεύτερο πιο πολύ. Και εγώ το απάντησα. Αρχικά δεν σου ζήτησα τίποτα. Δεν σου είπα να κάνουμε σχέση, σου είπα ότι με ενδιαφέρει να κάνω μια γνωριμία με σκοπό αν προκύψει μια σχέση. Αυτό όμως έρχεται φυσικά και προκύπτει. Δεν πιέζουμε καταστάσεις. Γνωρίζει ο ένας τον άλλο και άμα σου αρέσει, συνεχίζεις. Επίσης, του είπα, προτιμώ να το παγώσουμε εδώ, να κρατήσουμε μια επικοινωνία και αν έρθει κάποια στιγμή το σωστό timing και είσαι έτοιμος, τότε να το ξαναδούμε. Και είσαι και εσύ ελεύθερος, εννοείται. Εγώ δεν σε βλέπω φιλικά και οφείλω να προστατέψω τον εαυτό μου. Πολύ καλά του είπες. Πάρα πολύ καλά του είπες, γιατί μια μεγάλη παγίδα στην οποία πέφτουμε είναι να κάνουμε φιλίες με ανθρώπους με τους οποίους είμαστε ερωτευμένοι. Και έτσι ταλαιπωρούμαστε διηνεκώς. Μου είπε ότι το σέβεται και μετά είπαμε κάτι άλλα πράγματα. Στο τέλος του είπα να θυμάσει ότι σε κάποιο άλλο timing εμείς οι δύο θα μπορέσουμε να ζήσουμε κάτι πολύ δυνατό. Μου απάντησε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες. Όποτε θέλεις να μου στείλεις μήνυμα, πάντα θα σου απαντώ. Το ίδιο και εγώ είπα και χαιρετηθήκαμε.
σαν ένας άνθρωπος ο οποίος, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τι γράφεις γιατί είπαμε μιλάς στο κινητό σου, σαν ένας άνθρωπος ο οποίος έχουν λείψει πάρα πολύ τον εαυτό μου, δεν κατάλαβα τι εννοείς εδώ. Αντιλαμβάνομαι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος κουβαλάει αποσκευές από το παρελθόν. Άλλο είναι οι αναμνήσεις, γιατί οι αναμνήσεις έχουμε όλοι και έχουμε ξεκαθαρίσει στο κεφάλι μας τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε, και άλλο οι αποσκευές. Και δυστυχώς το παρελθόν του τον τράβηξε πίσω εγκεφαλικά, και αυτό και δεν μπόρεσε να αφήσει τον εαυτό του να προχωρήσει μαζί μου. Πολύ σωστά, πολύ ορθά το κατάλαβες. Κάνω ψυχοθεραπεία 3 χρόνια με διακοπές κάποια μικρά διαστήματα και αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δυστυχώς το κομμάτι της συνεξάρτησης ακόμα δεν το έχω ξεριζώσει από μέσα μου. Δύσκολο, δύσκολο και θέλει συνεχή προσπάθεια το κομμάτι της συνεξάρτησης. Προφανώς παίζει ρόλο η παιδική ηλικία και ο τρόπος που μεγάλωσα, όμως είναι αυτό στο οποίο θα συγκεντρωθώ, θα επικεντρωθώ και θα δουλέψω για να είμαι έτοιμος για μια επόμενη σχέση που θα έρθει στη ζωή μου να είναι απόλυτα υγιής και ίση. Μετά από 3 μεγάλες κακοποιητικές σχέσεις, εισαγωγικά έχω καταλάβει ότι δεν θέλω να είμαι με ανθρώπους που επενδύουν στην εικόνα και στο φαίνεστε. Είναι πολύ σημαντικό να ανακαλύπτεις τι θέλεις στη ζωή σου και να συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά και πολύ πιο μεγαλύτερα πράγματα από το απλώς αν έχεις ή δεν έχεις σχέση. Μια σχέση δεν σε κάνει πιο σημαντικό ή ευτυχισμένο. Μια σχέση απλώς θα συμπληρώσει την ευτυχία σου, όπου οφείλεις να την έχεις την ευτυχία σου σαν μονάδα. Αποφάσισα μετά από αυτή τη γνωριμία να αποστασιοποιηθώ για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα από το κεφάλαιο σχέσεις για να ηρεμήσω ψυχικά και πολύ καλά κάνεις, γιατί αυτό που είπες προηγουμένως ότι σε 5 μήνες μέσα ξεπέρασες μία σχέση με ενάρκησο 6 χρόνων, μου φάνηκε πολύ νωρίς, πολύ γρήγορο. Ευχαριστώ πολύ, εύχομαι να μου απαντήσεις και να το κάνεις vlog, γιατί και εμείς οι γκέι έχουμε ψυχή, χαχαχα. Και ψυχή έχετε και μυαλό έχετε και πολύ ωραία πράγματα μου έχεις γράψει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπες στο τηλέφωνο σου και τα έγραψε. Όσα έχω καταλάβει είναι πολύ σοφά. Όντως, όντως χρειαζόμαστε χρόνο για να ξεπεράσουμε καταστάσεις από το παρελθόν και να τις έχουμε πλέον ως αναμνήσεις και όχι ως αποσκευές. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ξεπεράσει κάτι από το παρελθόν και είναι απλώς ανάμνηση, όταν μπορούμε να το διηγούμαστε χωρίς να αναστατωνόμαστε. Όταν μπορούμε να μαθαίνουμε νέα για τον πρώην μας ή την πρώην μας, ότι έχει προχωρήσει, ότι έχει παντρευτεί, ότι έχει κάνει παιδί ή οτιδήποτε, χωρίς να χαλιόμαστε. Όταν μπορούμε να συναντήσουμε στον δρόμο τυχαία έναν πρώην μας ή μια πρώην μας και να μην αναστατωθούμε και να κάνουμε 10 μέρες. Που να μην θέλουμε να συναντήσουμε τον άνθρωπο με τον οποίο φλερτάρουμε. Εάν η σκέψη και μόνο ή η συνάντηση ή το άκουσμα μιας είδησης για ένα άτομο, ένα πρόσωπο από το παρελθόν μας αναστατώνει και μας βγάζει από την πορεία μας, σημαίνει ότι δεν έχουμε ξεπεράσει το παρελθόν μας. Και το παρελθόν μας για να ξεπεραστεί θέλει και χρόνο και θέλει και προσπάθεια και θέλει και ψυχοθεραπεία. Και θέλει και πνευματικότητα και πνευματική προσπάθεια. Λοιπόν, εάν είμαστε σε σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως ο φίλος που έγραψε την επιστολή που λέει ότι όλες τους σχέσεις ήταν με ενάρκησους και αυτός είχε στοιχεία συνεξάρτησης, αυτό είναι μια ένδειξη ότι χρειάζεται να επικεντρωθούμε στο να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας και να θεραπεύσουμε εκείνο το κομμάτι μας το οποίο γίνεται τόσο εύκολα συνεξαρτώμενο και συγχωρεί τόσο εύκολα μαλακίες που λένε ή κάνουν οι νέοι άνθρωποι που γνωρίζουμε. Χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλη τη διάρκεια μιας σχέσης και κυρίως στην αρχή, προτού γίνει η σχέση. Γιατί έχετε υπόψη σας, να έχουμε υπόψη μας, ότι ο κάθε άνθρωπος στην αρχή μιας σχέσης θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό, θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί προκειμένου να μας εντυπωσιάσει. Οπότε αν στην αρχή είναι έτσι, πώς θα είναι μετά? Άρα στην αρχή είναι και προσεγμένα τα λάθη που γίνονται. Σκεφτείτε μετά που θα είναι και απρόσεχτα. Και όσον αφορά και στο και εμείς οι γκέι έχουμε ψυχή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, γκέι ερωτικές,
δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από τον ερωτικό προσανατολισμό, από το αν είναι μια ερωτική σχέση μεταξύ δύο ανδρών, μεταξύ δύο γυναικών ή μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε, όλοι έχουμε και θηλυκή και αρσενική πλευρά και όσα λέμε για τις ετεροκανονικές σχέσεις εφαρμόζονται και στις ομοφιλοφιλικές σχέσεις και όσα λέμε για τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις εφαρμόζονται και στις ετεροκανονικές σχέσεις. Ένα κομμάτι όμως το οποίο θέλω να προσέξουμε για τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις είναι το κομμάτι της αποδοχής του εαυτού μας και του ερωτικού μας προσανατολισμού. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αποδεχθεί τον ερωτικό του προσανατολισμό και δεν είναι σίγουρος που βρίσκεται, θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επιστολές σας και ευχαριστώ πολύ το φίλο μου να δώσω την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διαφορά μεταξύ αποσκευών από το παρελθόν και αναμνήσεων. Φιλιά.